Ο, Ο Τούρκος πρόεδρο, στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματό του, ξεκαθάρισε προ τη Σουηδία ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Σουηδία, μην προσπαθεί άδικα. Αυτή, αυτό είναι το σύνθημά του. Τι είπε δηλαδή, ε, ε, η Σουηδία, πάλι το, αυτό το. Ε, η Σουηδία. <laughs> ε, ναι, 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 ακριβώ. Yeah. Η ακριβώ. Μην προσπαθεί άδικα. Εσύ όσο επιτρέπει να γίνει το Κοράνι, να καίγουν το Κοράνι, να, να βεβαιλώνουν το Κοράνι, ε, δεν, θα, δεν θα λέμε ναι στην ένταξή σα στο ΝΑΤΟ. στην ένταξή στο ΝΑΤΟ λέει. Επίση όμω, αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και αφορά την Ελλάδα, αφορά και τι ΗΠΑ, τα, τα έξι κόμματα τη αντιπολίτευση είχαν ένα μανιφέστο πριν από δύο ημέρε. Εκεί αναφέρθηκαν και στι σχέσει με η. Mm. Ή... Ε, δεν άκουσα. Φιλοδυτικό Φιλο... μανιφέστο φιλοδυτικό, ακριβώς φιλοδυτικό μανιφέστο έλεγαν ότι θέλουν να επιστρέψουν στο πρόγραμμα των F-35 ότι με την Ελλάδα πρέπει να υπάρξει διάλογος. Βεβαίως αναφέρθηκαν στα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο mm -hmm. αλλά ζητούσαν διάλογο διπλωματία και έρχεται ο Ερντογάν και λέει για τα F-35 προσέξτε Δείτε την κατάσταση που βρίσκεται η αντιπολίτευση. Λένε πως θα επιστρέψουν στο πρόγραμμα των F-35, το οποίο όμως έχει όρου υποχωρήσεων από τα μας, κυριαρχικά μα δικαιώματα. Προσέξτε τι γίνεται. Ο Ερντογάν έτρεχε το πρόγραμμα των F35 επί 15 χρόνια. Και έρχεται ο Τούρκο πρόεδρο τώρα και λέει ότι τα F35 εναντίον των κυριαρχικών δικαιωμάτων τη Τουρκία. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μια κλασική νατοική χώρα η Τουρκία. Μάλιστα. Δεύτερο βήμα. Ε, δηλώνουν, λέει στην αντιπολίτευση, Πώ θα παραιτηθούν από τι προσπάθειε προστασία των δικαιωμάτων μα στο Αιγαίο και έτσι στέλνουν χαιρετίσματα στην Ελλάδα. Δηλαδή, φιλέλληνες τα έξι κόμματα τη αντιπολίτευση, λέει ο Τουρκό Πρόεδρο. Υπό αυτό το κλίμα, πάμε για την 14η Μαου. Γεια σα, Μανώλη. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.